δεύτερον, ότι δεν είμαι Ελλήνα, το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδύ με φόρεμα του Βρετού Βρετάκου. Όταν κάτι είναι one-off και δεν έχεις την ευκαιρία να επαναλάβεις κάτι, σκέφτεσαι αν όλα θα πραγματικά θα συντονιστούν και θα δουλέψουμε καλά. Ένα άλλο δίδυμο που κέντρισε τα βλέμματα ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το κουστούμι της Ηλίας Κρυθαριώτη και τα φτερά της Βίκης Καγιά. Κάποια στιγμή λέω λίγο ακόμα και θα ανοίξει γη και θα με θάψει μέσα το φτερό, θα πέσω μέσα στη γη. Έγινα η σκιά σου και ρωτάς φανατικός. Μοντέλο για τη δεύτερη εμφάνιση του Σάκης ήταν η Δούκισσα Νομικού που είχε βάλει νηφικό και όπως καταλάβαμε δεν ήθελε να το βγάλει με τίποτα. Δεν θέλω να το βγάλω με τίποτα. Τι ωραίο που είναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ λίγο. Θέλω κι άλλο. Θέλω να περπατάω συνέχεια και να τραγουδάει από πίσω ο Σάκης. Όσο ψάχναμε γαμπρό για τη Δούκισσα Νομικού, έσκασε μύτη στην πασαρέλα ο Μαζού με μπλε μαλλί. Βρεθήκαμε αρκετοί καλλιτέχνες εδώ μεταξύ μας. Βρεθήκαν οι σχεδιαστές μεταξύ τους. Το μπλε μαλλί δεν σήμαινε ότι το παντελόνι ήταν λί, αλλά ντεζόμ για να ταιριάζει με το... Και haute couture. Μετά από αυτό τα... Τα παίξαμε. Με τον αέρα του μοντέλου και σύνολο του Απόστολου Μητρόπουλου, έκανε εμφάνιση η Έλενα Παπαρίζου. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Γενικότερα εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλο αυτό το πράγμα πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Με το που βγήκε η Κρυσταλία από τους Άδερβιου έγινε της Κασταλίας, του Στρε, εμφάνιση και την άνεση. Παλεύουν με τα μυστήρια οι μελετητές της διάσημης